Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Εντοπίστηκε μετά από πολλές ώρες έρευνες βοσκός που έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Καλέτζια Χαΐας. Ο άνδρας βρέθηκε από άνδρες της ΕΜΑΚ χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε να δούμε το χρονικό του περιστατικού. Είναι η Κωνσταντίνα Παλαιολόγου. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τι έχουμε, Έφη, λοιπόν. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν ο 56χρονος βοσκός προσπάθησε να μαζέψει τα ζώα του που είχαν απομακρυνθεί, τα εντόπισε σε απόκρημνο σημείο. Ο ίδιος μάλλον τότε πήρε τη λάθος απόφαση, εκτίμησε ότι μπορεί εκεί μόνος του να δράσει, μάλλον δεν μπορούσε, έχασε την ισορροπία του, έπεσε σε χαράδρα. Εξεκίνησε από την 6η ΕΜΑΚ της Πάτρας αλλά και από πυροσβέστες της περιοχής Ερημάνθου οι προσπάθειες για τον εντοπισμό καταρχήν του 56χρονου, ο οποίος περίπου στις 6 παρά εντοπίστηκε από τους άνδρες ΕΜΑΚ χωρίς αισθήσεις του. Πιστεύανε ότι ίσως είναι βαριά τραυματισμένος. Δυστυχώς όμως ο άνδρας έχασε τη ζωή του. Μάλιστα. Και εκεί ξεκίνησε η διαδικασία. Σηκώθηκε ελικόπτερο Super Puma από την Αττική για να φτάσει στο βαθύ, στο Καλέτζι Ερημάνθου, προκειμένου να μεταφέρει τη σωρό στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς αν αναλάμβαναν τη μεταφορά οι άνδρες σε ΜΑΚ θα είχαμε μια πολύ ωραία ακόμα διαδικασία σε εξέλιξη. Τώρα ερευνούν όλοι τι ακριβώς συνέβη, πόσο άτυχος βοσκός, ενώ εργαζόταν, έχασε τη ζωή του τόσο άδικα σήμερα το μεσημέρι. Δυστυχώς, να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα, για την ενημέρωση. Ψηλά και σήμερα τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, καθώς ο ΟΔΗ ανακοίνωσε 15.498 νέες μολύνσεις, από τις οποίες οι 2.984 είναι επαναλημώξεις νόσου. Να σημειωθεί ότι οι νέες εισαγωγές ανέρχονται σε 323 ανά την Ελλάδα. Επιπλέον ανακοινώθηκαν 13 θάνατοι από τον κορονοϊό. Για την Αχαΐα το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 410 νέα κρούσματα. Σήμερα, όλο και περισσότεροι, είναι οι υγειονομικοί που ζητούν την επαναφορά του μέτρου της χρήσης μάσκας, τουλάχιστον σε εσωτερικούς χώρους και όπου υπάρχει συνωστισμός. Η καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου έχει οδηγήσει πολλούς επιστήμονες στο να θεωρούν επιτακτική την ανάγκη επαναφοράς της μάσκας κυρίως σε κλειστούς χώρους αλλά και ανοιχτούς με συνωστισμό. Σε μια προσπάθεια ανακοπής της επέλασης του κορονοϊού, αν και ζητούμενο είναι κατά πόσο οι πολίτες, αν επιστρέψει το μέτρο, θα το τηρήσουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και με δεδομένο ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, παρά την αυξητική πορεία της πανδημίας, επιλέγουν μέχρι στιγμής να ζήσουν μαζί με τον κορονοϊό και να μην παίρνουν νέα μέτρα. Παρατηρούμε την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες. Στο νομό Αχαΐας υπάρχει μια αυξητική τάση 154% τις τελευταίες 14 μέρες. Και σαφώς θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει μια σύσταση για επαναφορά της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και στους χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Ειδικά άνθρωποι άνω των 60 ή άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα θα πρέπει από μόνοι τους να πάρουν την πρωτοβουλία να τηρούν την χρήση της μάσκας. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη σκέψη για επαναφορά των τεστ, γιατί χάνονται διαγνώσεις καθημερινά. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο πολίτης όμως είναι ότι σε οποιαδήποτε ενόχληση θα πρέπει να προβεί ο ίδιος σε διαγνωστικό τεστ, να ενημερώσει το θεράποντα γιατρό, γιατί πλέον υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αντιοικών φαρμάκων επί συγκεκριμένων ενδείξεων που θα το κρίνει ο θεράπων γιατρός και να ελαφρύνει, να υπάρχει δυνατότητα ελάφρυσης της νόσου ώστε να αποφεύγουμε τις νοσηλίες στα νοσοκομεία. Όμως ανησυχούν και οι επαναλημώξεις, καθώς καθημερινά είναι χιλιάδες τόσο σε εμβολιασμένους όσο και σε μη εμβολιασμένους, με πολλούς να αναρωτιούνται πλέον ποιος είναι ο λόγος των όποιων μέτρων, όταν κανείς ουσιαστικά δεν προστατεύεται από τις υποπαραλλαγές του κορονοϊού, μια και οι τελευταίες όμικρον 4 και όμικρον 5 είναι υπερμεταδοτικές. Επαναλημώξεις έχουν παρατηρηθεί από την όμικρον. Γενικά η όμικρον είναι μια υποπαραλλαγή η οποία δημιουργεί διαφυγή από τα εμβόλια ή από τη φυσική νόσηση, από την ανοσία που παράγεται και στις δύο περιπτώσεις, αλλά όμως δεν παρατηρείται βαριά νόσο σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει ή έχουν εμβολιαστεί. Επομένως η προστασία της νόσου ή του εμβολιασμού παραμένει σταθερή ως αξία για το σύστημα υγείας.
και φυσικά εκεί που στοχεύουμε είναι να μην υπάρχουν αύξηση των νοσηλιών και της ένταξης των ανθρώπων στις μονάδες στατικής θεραπείας. Σήμερα επέστρεψε εκτάκτως και η ενημέρωση για τον εμβολιασμό που δόθηκε βαρύτητα στο Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης έναντι της νόσου COVID-19 σε μια προσπάθεια οι πολίτες να θυμηθούν τα μέτρα ατομικής τους προστασίας που όπως φαίνεται είναι το μοναδικό για να μην νοσήσουν. Παρατηρείται μια αύξηση πανελλαδικά. Χθες είχαμε 260 εισαγωγές στα νοσοκομεία, ενώ πριν από 10-15 μέρες ήταν 110. Επομένως, έχουμε ήδη μία τάση, η οποία αναμένεται λόγω της δυναμικής της πανδημίας να μεγαλώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σαφώς και αναμένουμε και οδηγίες από το Υπουργείο. Η Επιτροπή προφανώς βλέποντας τα επιδημιολογικά στοιχεία θα αποφασίσει τι περαιτέρω μέτρα θα υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει και εμείς οι πολίτες να προσέχουμε ώστε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν συνεδρίασε και η Επιτροπή τόσο για την τέταρτη δόση όσο και για το εμβολιαστικό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Τι υπόθηκε? Ναι, εν μέσω διχογνωμιών που έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες να εκδηλώνονται γύρω από το ζήτημα της τέταρτης δόσης και κατά πόσο είναι αναγκαία και αποτελεσματική, να πούμε ότι υπήρξε αυτή η συνεδρίαση και η συνέντευξη τύπου που δόθηκε αμέσως μετά από την πρόεδρο Μαρία Θεοδωρίδου και η οποία στην ουσία επανέλαβε αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα, απλά διαβεβαίωσε για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Ότι δηλαδή υπάρχει σύσταση για τη λήψη της τέταρτης δόσης για τους 70 ετών και άνω. Τους 70 ετών και άνω και για τους 60 και άνω με υποκείμενα νοσήματα. Και επίσης για τις ευπαθείς ομάδες. Και όσον αφορά την ομάδα την ηλικιακή από 30 έως 59, ανέφερε ότι είναι καθαρά ένα εξατομικευμένο ζήτημα, στο οποίο η απόφαση λαμβάνεται μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του γιατρού του, κάτι το οποίο σημαίνει βέβαια και εδώ ότι είναι προαιρετικό. Έτσι, το ενδιαφέρον είναι ότι η κυρία Θεοδωρίδου ξεκαθάρισε από τώρα ότι ζήτημα υποχρεωτικότητας τέταρτης δόσης από το Σεπτέμβριο και μετά δεν τίθεται. Το είπε ξεκάθαρα αυτό. Δεν θα γίνει υποχρεωτική τέταρτη δόση ούτε από το φθινόπωρο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί πολλά πράγματα γύρω από την τέταρτη δόση. Το κατά πόσο δηλαδή μπορεί να είναι αποτελεσματική με όλες αυτές τις υποπαραλλαγές που βλέπουμε. Η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι αναμένεται από την επιστημονική κοινότητα και από όλη την κοινωνία γενικότερα να υπάρξει ένα καινούριο εμβόλιο που θα καλύπτει και αυτές τις υποπαραλλαγές από τον Σεπτέμβριο και μετά. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι ορατό και ξεκάθαρο μέχρι στιγμής. Πάντως τόνισε ότι αρνήθηκε ότι οι συστάσεις που έγιναν από την Επιτροπή το προηγούμενο διάστημα έγιναν εν κενό και προφανώς όλο αυτό έγινε για να αποκαταστήσει κατά κάποιο τρόπο το κλίμα εμπιστοσύνης σε σχέση με τις ανακοινώσεις που βγαίνουν από την αρμόδια Επιτροπή. Συνεχίζει να είναι θολό το τοπίο, ναι. Οι απόψεις να δίστανται και οι πολίτες βέβαια να νιώθουν πλέον μπερδεμένοι για την, και όχι μόνο για την τέταρτη δόση, αλλά και για τα εμβόλια που έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει. Θα λέγαμε ότι τίθεται ζήτημα, μάλλον μια πρόκληση ανάκτησης εμπιστοσύνης από μερίας της κοινωνίας σε σχέση με τις υπάρχουσες, με τα υπάρχοντα εμβόλια που ήδη κυκλοφορούν και γίνεται χρήση τους σε σχέση με τις υποπαραλλαγές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μεγάλη έξαρση και φαίνεται ότι οι οποίες διαφεύγουν από τις φαρμακευτικές αγωγές. Σήμερα όμως είχαμε και το Συμβούλιο της Επικρατείας που ζήτησε το μηνιαίο πρόστιμο των 100 ευρώ στους αρνητές, στους άνω των 60 ετών, ναι, αρνητές. Είχαμε 4 αιτήσεις που είχαν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας από ηλικιωμένους κυρίως, οι οποίοι έχουν δεχτεί τα πρόστιμα των 100 ευρώ μηνιαίως, οι οποίοι ζητούσαν να αρθεί βέβαια η υποχρεωτικότητα. Να πούμε ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα από πολλές απόψεις απόφαση. Πρώτον, η απόφαση βγήκε την ημέρα ακριβώς που η συγκεκριμένη σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας βγαίνει σε σύνταξη, σε συνταξιοδότηση. Αυτό δεν ξέρουμε πώς μπορεί να ερμηνευθεί. Σίγουρα όμως έχει τη βαρύτητά του, έτσι, έχει τη βαρύτητά του αυτή η πτυχή, είναι σημαντική πτυχή. Και επίσης το περιεχόμενο των απόφασης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φυσικών προσώπων άνω των 60 ετών αποτελεί συνταγματικά ανεκτό περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων. Θα έλεγα ότι πρώτη φορά ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω ξανακούσει μια τέτοια ερμηνεία.
νομοθετικής παρέμβασης, επειδή βασίζεται σε επίκαιρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση σκοπών μείζωνος δημοσίου συμφέροντος. Και επίσης η δεύτερη πτυχή της απόφασης είναι ότι το δικαστήριο έκρινε ότι το πρόστιμο των 100 ευρώ ΕΦΗ μηνιαίως συνιστά καταρχήν ένα εύλογο κίνητρο. Μάλιστα. Τώρα η λέξη κίνητρο φαντάζομαι ότι θα, τουλάχιστον θα παραξενέψει πάρα πολλούς από εμάς. Αντιμετωπίζοντας κίνητρο και όχι ως τιμωρία δηλαδή το πρόστιμο των 100 ευρώ. Όσον αφορά το πρόστιμο να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί, το ανώτερο ποσό που έχει επιβληθεί είναι 300 ευρώ, αφορά 2 15ήμερα, τα πρώτα 15ήμερα δηλαδή του Ιανουαρίου και του Απριλίου και ενδιάμεσα όλους τους μήνες Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Τώρα, υποχρεωτικά το εμβολίο, να θυμίσουμε ότι έχει αρθεί. Υπάρχει αναστολή από τις 15 Απριλίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του αυτού τρέχοντος έτους. Οπότε θα τεθεί το ζήτημα σίγουρα αμέσως μετά το καλοκαίρι, αν δηλαδή θα πρέπει να επανέλθει η υποχρεωτικότητα του εμβολίου ή όχι, αλλά από τον προστίμου μάλλον. Οπότε, αλλά από τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αυτό είναι έτσι, ότι καλούνται κάποιοι συμπολίτες μας να πληρώσουν πρόστιμο τη στιγμή που ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση για το πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια. Είναι μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, έτσι, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ειδικός ότι το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό στις προηγούμενες υποπαραλλαγές, οπότε ορθώς μπήκαν τα πρόστιμα. Αλλά ζήτημα, όπως είπαμε, η Επιτροπή ήδη αναγνωρίζει προφορικά τουλάχιστον ότι υπάρχει θέμα με την κάλυψη του πληθυσμού με τις καινούριες υποπαραλλαγές, αλλά όλα αυτά είναι επιστημονικά ζητήματα τα οποία καλό είναι να κληθούν να απαντήσουν οι αρμόδιοι και φορείς να διευκρινιστούν. Θα τα πούμε πάλι Σωτήρη σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών από την Πάτρα. Στις φυλακές Κορυδαλού έφτασαν οι άνδρες του ανθρωποκτονιών προκειμένου να επιδώσουν την κλήση για νομωτή κατάθεση στη Ρούλα Πισπυρίγκου. Καλείται η Ρούλα Πισπυρίγκου να δώσει εξηγήσεις για τους θανάτους των παιδιών της Ήριδας και Μαλένας. Οι αστυνομικοί της παρέδωσαν την κλήτευση και η ίδια, όπως σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζήτησε προθεσμία προκειμένου να λάβει αντίγραφα τις δικογραφίες και στη συνέχεια να απολογηθεί με υπόμνημα. Τρέχουν πια οι εξελίξεις στο θρύλο της Πάτρας με τα τρία νεκρά παιδιά, όπου επί 6 μήνες απασχολεί ολόκληρη τη χώρα, με τις εκτιμήσεις να θέλουν να διανύει η υπόθεση την τελική ευθεία. Σήμερα, στο κελί της Ρούλας Πισπυρίγκου στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, βρέθηκαν το μεσημέρι 2 αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, οι οποίοι της επέδωσαν την κλήση για κατάθεση και αμέσως μετά αποχώρησαν από το σοφρονιστικό κατάστημα. Η Πισπυρίγκου καλείται να δώσει εξηγήσεις για τους θανάτους των παιδιών της Ήριδας και της Μαλένας. Οι αστυνομικοί της παρέδωσαν την κλήτευση για ανομωτή κατάθεση και οι ίδιοι, από ό,τι λένε, οι πληροφορίες ζήτησε προθεσμία προκειμένου να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας και στη συνέχεια να απολογηθεί με υπόμνημα. Μία από τις εκδοχές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι κατηγορούμενη βέβαια ακόμη, αυτό σημαίνει πρακτικά. Ακόμη εξετάζεται και της λαμβάνεται μαρτυρική κατάθεση, χωρίς όρκο βέβαια, ως ύποπτη. Το πολύ σημαντικό που αλλάζει τα δεδομένα για μας είναι ότι πλέον από σήμερα αποκτούμε πρόσβαση στο υλικό, στα έγγραφα της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από την προκαταρτική εξέταση και θα μπορούμε να ελέγξουμε, να επισκοπήσουμε λιγάκι το σύνολο. Η 33χρονη είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς αρχίζει σύμφωνα με το συνήγορό της να συνειδητοποιεί πως είναι πρώτον πυλών νέο διώξεων για τις δολοφονίες της Ήριδας και της Μαλένας. Θα λάβει προθεσμία να μελετήσει τη δικογραφία και τα πορίσματα. Θα ετοιμάσει την απολογία της, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι ξεκίνησε εκεί η προανακριτική διαδικασία τώρα για τους θανάτους των 6 μηνών Ήριδας και της 2,5 ετών Μαλένας. Υπάρχει δυνατότητα και πέραν του απολογητικού υπομνήματος να γίνουν και διευκρινιστικές ερωτήσεις. Θεωρώ ότι θα κάνουμε ένα απολογητικό υπομνήμα για να βοηθήσουμε λιγάκι και σε χρονική διάρκεια την κατάσταση. Αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα σε αυτούς που θα την εξετάσουν ως μάρτυρα χωρίς όρκο να τις υποβάλουν και συμπληρωματικά διευκρινιστικά ερωτήματα. Χάρισμα τα χρέη στην εφορία για τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που τις είχαν αφήσει απλήρωτες για χρόνια. Ποιους αφορά λοιπόν, Σωτήρη? Καταρχάς, Έφη, αφορά όλη την πυρόπληκτη Πελοπόννησο, να πούμε, και την Εύβοια. Να θυμίσουμε για τις πυρκαγιές του 2007, αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, που είχαν πλήξει ιδιαίτερα την νότια Πελοπόννησο και τη δυτική.
πάρα πολλές περιοχές. Θυμάμαστε, είχε αφήσει αυτοί οι πυρκαγιές, είχαν αφήσει και δεκάδες θύματα πίσω τους. Να πούμε ότι από εκεί εκκρεμούσαν πολλές υποθέσεις, οι οποίες είχαν μεταβιβαστεί στην εφορία για κρατικές ενισχύσεις που είχαν δοθεί και για εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, για δάνεια δηλαδή, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. 3.800 επιχειρήσεις συγκεκριμένα είχαν πάρει ενισχύσεις 193 εκατομμύριων ευρώ. Και επίσης δάνεια με κρατικές εγγύσεις είχαν πάρει 746 επιχειρήσεις για ένα ποσό 118 εκατομμύριων ευρώ. Για τη συγκεκριμένη περίοδο. Για τη συγκεκριμένη περίοδο, έτσι. Όλοι αυτοί απαλλάσσονται με απόφαση που βγήκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο και μάλιστα εντόκως τις ενισχύσεις που είχαν λάβει. Βέβαια, εδώ δεν διευκρινίζεται αναφορά και τα δάνεια. Είναι κάτι που μένει προς διευκρίνηση και διερεύνηση. Τα επιμελητήρια, να πούμε ότι δεν έχουν πληροφορηθεί ακόμα για την απόφαση αυτή. Τη μεταφέρουμε εμείς πρώτοι από το δελτίο ειδήσεων του BEST. Είναι απογευματινή είδηση και ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά πάρα πολλούς πυρόπληκτες επιχειρήσεις από όλη την Πελοπόννησο, όπως είπαμε, για τις πυρκαγιές του 2007. Είχε γίνει και μεγάλος αγώνας από τα επιμελητήρια, ο οποίος φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή βρήκε ανταπόκριση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μάλλον συνηγορεί σε αυτή την απόφαση και το γεγονός ότι από ό,τι τα πράγματα μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο. Επίσης, μία δεύτερη μεγάλη ρύθμιση, όπου και εκεί σβήνουν τα χρέη αγροτών. Μιλάμε για αντισταθμιστικές ενισχύσεις ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δοθεί από τον ΕΛΓΑ την περίοδο 2008-2009 σε 700.000 αγρότες όλη την Ελλάδα. Εδώ είναι και εκατοντάδες αγρότες από την περιοχή της Αχαΐας, από όσο γνωρίζουμε. Μάλιστα. Αυτές ήταν κρατικές ενισχύσεις, ήταν, θα λέγαμε, διπλές επιδοτήσεις είχαν δοθεί στην ουσία στους αγρότες. Αυτά τα χρήματα είχαν απαιτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστραφούν. Τα επέστρεψε το ελληνικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτοί που ωφελήθηκαν από αυτές τις επιδοτήσεις δεν καλούνται πλέον να μην τα επιστρέψουν. Τους τα χαρίζει το ελληνικό κράτος. Και βέβαια, να πούμε και εδώ μια παρένθεση ότι στην ουσία θα τα πληρώσουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Αυτή είναι η υπόθεση. Έχουμε και άλλες τρεις ρυθμίσεις, οι οποίες όμως αφορούν αγροτικούς συνεταιρισμούς, δάνεια δηλαδή και κρατικές ενισχύσεις και εγγύησεις που είχαν πάρει αγροτικοί συνεταιρισμοί τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία και αυτά σβήνονται, χαρίζονται. Αυτές είναι οι σημαντικές εξελίξεις, θα λέγαμε, οι οποίες σίγουρα θα ωφελήσουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό δικαιούχων. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται με την ΕργοΣΕ, καθώς φαίνεται να είναι επίσημη πλέον η απόρριψη της χρηματοδότησης της ΕργοΣΕ για την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα. Ναι, βγάλαμε χθες έφη την σχετική είδηση, σοκαριστική θα λέγαμε για την πόλη της Πάτρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημα της ΕργοΣΕ για χρηματοδότηση του έργου της υπογειοποίησης. Η εξέλιξη αυτή είναι αρκούντος και πάρα πολύ αρνητική για την πόλη και για το σιδηροδρομικό έργο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πλέον η σύνδεση σιδηροδρομική από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι βρίσκεται χωρίς χρηματοδοτική ομπρέλα. Στην ουσία το έργο επιστρέφει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Να πούμε ότι σήμερα δημοσιεύτηκε και ο κατάλογος των έργων τα οποία χρηματοδοτούνται, εγκρίθηκαν δηλαδή για το πρόγραμμα ΣΕΦ, από εκεί που ζητούσε να χρηματοδοτηθεί και η υπογειοποίηση του τρένου. Είναι 135 έργα από 399 προτάσεις, τα οποία δεν περιλαμβάνεται η πόλη της Πάτρας. Αντί της Πάτρας, να πούμε, ΕΦΗ, εντάχθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση της Καβάλας, η οποία θα λάβει μια χρηματική ενίσχυση 156 εκατομμύριων ευρώ από ό,τι είδαμε. Και αυτό σίγουρα θεωρούμε και το ερμηνεύουμε εμείς ως μια συνέχεια της σημασίας πλέον που δίνεται στο λιμάνι της Καβάλας, καθώς πρόκειται να αποτελέσει κόμβο διαμετακομιστικό για τη μεταφορά LNG, υγροποιημένου δηλαδή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ η Καβάλα προτιμήθηκε για ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί θα ενισχύσει στο μέλλον, στο σύντομο μέλλον, με φυσικό αέριο. Και εμάς θα μας μείνουν οι μακέτες, για φοβόμαστε για το υπόγειο τρένο στην πόλη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση γύρω από αυτό το θέμα. Να συνεχίσουμε τώρα στα υπόλοιπα θέματά μας. Η έναρξη της πανδημίας έφερε αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, πολλαπλασιασμό των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και κατακόρυφη αύξηση στις ηλεκτρονικές απάτες. Το πιο διαδεδομένο είδος απάτης στη χώρα είναι το phishing, το ηλεκτρονικό ψάρεμα, μέσω email ή SMS στα κινητά τηλέφωνα, με στόχο την κλοπή κωδικών, τραπεζικών, λογαριασμών και καρτών. Οι αρχές βρίσκονται πια στο κόκκινο, αφού οι εν λόγω απάτες έχουν γίνει μάστιγα.
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές τον τελευταίο και πλέον χρόνο εξαιτίας των ολοένα και αυξανόμενων διαδικτυακών απατών που στη διάρκεια της πανδημίας και ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες έχουν μετατραπεί σε Λερναία Ύδρα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μία αύξηση στις τηλεφωνικές απάτες. Πολίτες και επιχειρηματίες του νομού δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις από επιτίδιους οι οποίοι παραθέτουν ψευδή γεγονότα ως αληθή και προσπαθούν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, είτε με αφορμή επιστροφή χρημάτων από τη ΔΕΗ, είτε τώρα με την διαδικασία που έχει κινήσει και αφορά την απόσυρση των ηλεκτρικών συσκευών, είτε για την χορήγηση δανείων με χαμηλό επιτόκιο. Προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να τους παραδώσουν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, να μην παραδίδουν σε κανέναν οποιοδήποτε προσωπικό τους στοιχείο ή κωδικούς από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, διότι με μαθηματική ακρίβεια θα τους αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς όλα τα ποσά τα οποία υπάρχουν μέσα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνουν τις αστυνομικές αρχές όταν υπάρχει περίπτωση που προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, και εμείς θα πράξουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, θα πράξουμε αυτό που πρέπει προκειμένου να συλληφθούν αυτοί οι επιτίδιοι και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Ενδεικτικό της έξαρσης που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθημερινά δέχεται πληθώρα καταγγελιών που αφορούν σε 4 κατηγορίες απατών, οι οποίες γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και καθημερινά πέφτουν στα δίχτυα των απαταιώνων, ανυποψίαστοι πολίτες όλων των ηλικιών. Με τίποτα δεν δίνουμε τηλεφωνικά το πίνι άλλους κωδικούς τους οποίους έχουμε. Σε καμία περίπτωση όλα αυτά στηρίζονται στον τρόπο που θα ζητηθεί αυτό το πίνι. Και μην πείθετε ότι ξέρει τηλεφωνώ από την τράπεζα ή τον Ιταλό. Ποτέ η τράπεζα δεν ζητάει το πίν. Κανένας δεν ζητάει το πίν. Άρα το να δώσουμε το πίν το κωδικό μας είναι εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας ώστε να αποφύγουμε αυτές τις απάτες. Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό έγκλημα που δείχνει να έχει αναβαθμιστεί κατά την περίοδο 2021-2022 διακρίνεται για απάτες μέσω τραπεζών, επενδυτικές απάτες, απάτες μέσα από πλατφόρμες και δια του τηλεφώνου και απάτες δια της μεθόδου της πυραμίδας. Ζητάμε την προσοχή των επαγγελματιών και γενικά των πολιτών, γιατί και να μην είναι πάρα πολύ ευκολόπιστοι, ειδικά τώρα που έχουν βγει διάφορα προγράμματα όσον αφορά για το ρεύμα, επιστροφή χρημάτων για το ρεύμα ή να κάνουν αίτηση για τα κλιματιστικά και για τα ψυγεία που είναι οι επιστροφές. Αν και οι καταγγελίες στην ελληνική αστυνομία πλησιάζουν τον τριψήφιο για την ώρα αριθμό, τα θύματα τους φέρονται να ανέρχονται σε χιλιάδες. Πόλη είναι υπόθεση όλων μας. Δήμος Πατρέων. Υπηρεσία καθαριότητας. Παιδική κατασκήνωση Summer Fun. Ένας τόπος ξυγνιασιάς όπου τα παιδιά παίζουν, τραγουδούν, χορεύουν, αθλούνται και μαθαίνουν. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις. Με ασφαλή κτίρια για τη διαμονή, τη φιλοξενία και την ψυχαγωγία των παιδιών. Συνεργασία με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ. Κάντε την κράτησή σας τώρα. Summer Fun. Το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι σας περιμένει. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε το θέμα του Καραμαντανίου που συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα με φόντο την έλλειψη αναισθησιολόγων. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γραμματίκας. Κύριε Γραμματίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νοσηλευτής, φυσικοθεραπευτής και προϊστάμενος στα ΤΕΠ Καραμανδανίου. Γνωρίζετε και είστε χρόνια στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Γνωρίζετε από μέσα τα προβλήματα και τις δυνατότητες. Σήμερα αρθρογραφήσατε και μου έκανε εντύπωση ο τίτλος «Μην αγγίζετε το Καραμανδάνιο», κύριε Γραμματίκα. Ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Πραγματικά είμαι 32 χρόνια στο Καραμανδάνιο και όπως συνηθίζεται να λέμε από μέσα, ξέρω τα πράγματα πραγματικά. Και το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Πελοπόννησο
ήταν καθαρά μια φωνή απόγνωσης, θα έλεγα, σε σχέση με αυτά που έχουν υποθεί, γραφεί μέχρι τώρα, από ανθρώπους που γνωρίζουν ή όχι, οι δήμονες ή μη, όπως λέω κιόλας, οι οποίοι έχουν λόγο για το Καραμανδάνιο, το οποίο δεν νομίζω ότι έχουν καμία σχέση με το Καραμανδάνιο, άσχετα με το αν είναι στο χώρο της υγείας κάποιοι, αλλά καλό θα ήταν όποιος έχει λόγο, όποιος παίρνει, γράφει, παίρνει βήμα να μιλήσει, θα έπρεπε να έχει μια γνώση του θέματος, αν μη τι άλλο. Ωστόσο, πρόβλημα υπάρχει. Πρόβλημα υπάρχει. Πρόβλημα υπάρχει, καθώς η έλλειψη των αναισθησιολόγων οδήγησε και στο κλείσιμο εντός εισαγωγικών του νοσοκομείου. Τα παιδιά μεταφέρονταν στην Αθήνα για χειρουργία, ναι. Δεν εφημέρευε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Πραγματικά. Δεν έχουμε από τις τέσσερις θέσεις που έχει το νοσοκομείο, οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων, συνταξιοδοτήθηκαν οι δύο στη χρονιά που μας πέρασε το 2021. Mm. Παραιτήθηκε η μία αναισθησιολόγος για δικούς της λόγους, προσωπικούς λόγους, και συνταξιοδοτήθηκε μόλις σήμερα πήρε το χαρτί στα χέρια της η συντονίστρια διευθύντρια, η τελευταία αναισθησιολόγος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αναισθησιολόγος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε κενή οργανική θέση του νοσοκομείου, δεν υπάρχει αναισθησιολόγος. Υπάρχουν αναισθησιολόγοι οι οποίοι καλύπτουν, να πω τη λέξη μπαλώματα, με μπαλώματα λοιπόν, την αναισθησία στα παιδιά της Πάτρας, της περιοχής. Είναι αναισθησιολόγοι που έρχονται από την Αθήνα για δύο μέρες κάποιος, για δύο άλλες τρεις μέρες την εβδομάδα κάποιος. Ναι, ακριβώς. Ωστόσο, και με μπαλώματα δεν γίνεται ιατρική και δεν μπορούμε να μιλάμε για παροχή υπηρεσιών. Σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι, πολύ με μπαλώματα. Και χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποίησατε. Γιατί έχουμε φτάσει όμως εδώ, κύριε Γραμματίκα? Κοιτάξτε, υπάρχουν, δεν θα μασίσω τα λόγια με την έννοια του ότι υπάρχουν ευθύνες. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν ολιγορίες, όπως ακριβώς ανέφερα και στο άρθρο. Καθυστερήσεις έπρεπε να έχουν γίνει κινήσεις εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Ο ίδιος υπουργός, όταν ήρθε στο Καραμανδάνιο πριν από 15 περίπου μέρες και μιλήσαμε στο γραφείο του διοικητή, ήμασταν μια ομάδα εργαζομένων από το νοσοκομείο και θεσμικών παραγόντων, ο υπουργός και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων, διέριξε τα ηματιά του ότι το Καραμανδάνιο ανέλαβε ευθύνη. Ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη ως υπουργή ότι υπήρξε ολιγορία, καθυστέρηση για την προκήρυξη των θέσεων του Καραμανδανίου, έδωσε τις ημερομηνίες που θα είχε σκοπό να προκηρυχθεί η θέση, οι δύο πρώτες θέσεις, διευθυντή και επιμελητή Α, και η επόμενη ημερομηνία που θα προκηρύσσονταν οι επόμενες δύο θέσεις. Ανέλαβε λοιπόν ευθύνες, έχουν ονοματεπώνυμο, όπως είπα, οι ευθύνες για την ολιγορία, αλλά μέχρι εκεί. Όλες οι υπόλοιπες κινήσεις που έχουν γίνει και πάνω στο αυτό που, όπως το αναφέρω, δριός πεσούσης πάσα μυρ ξυλεύεται, επειδή συνέβη αυτό που συνέβη στο Καραμανδάνιο, έπεσαν σαν αρπακτικά διάφοροι να καπηλευθούν αυτό που συνέβη με το Καραμαντάνιο. Δεν συμφωνώ και δεν αποδέχομαι όλο αυτό που έγινε. Ωστόσο, δεν έχει λυθεί και το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί πραγματικά. Κύριε Γραμματίκα, και δεν έχει λυθεί. Η προκήρυξη που έγινε δεν εμφανίστηκε. Πράγματι. Ήταν άγονη, δεν εμφανίστηκε ενδιαφερόμενος. Αλήθεια είναι. Για ποιο λόγο. Η προκήρυξη λοιπόν που έκλεισε, θα έπρεπε να κλείσει την προηγούμενη Δευτέρα, δόθηκε μια παράταση άλλων δύο ημερών, 48 ώρων, ακόμα παρόλα αυτά δεν έγινε καμία, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από κάποιον αναισθησιολόγο να έρθει. Θα μπορούσα να ερμηνεύσω αυτήν την μη γονιμότητα τέλος πάντων της προκήρυξης με το σκεπτικό το ότι κάποιος, κάνοντας αίτηση και ζητώντας τη θέση του διευθυντή ή του επιμελητή Α, σκέφτεται ότι αφού θα έρθω να αναλάβω την διεύθυνση της αναισθησιολογίας του Καραμανδανίου και εγώ και ο άλλος ως επιμελητής, εμείς οι δύο λοιπόν θα είμαστε συνεχόμενα για 30 μήνες δύο άτομα. Βέβαια υπάρχουν και αποσπασμένοι σε εμάς, αλλά δεν έχουν στο Καραμανδάνιο, αλλά δεν έχουν την
την εμπειρία της αναισθησίας στα παιδιά, εκτός από μία αναισθησιολόγο, η οποία είναι εξαίρετη, και, όμως και αυτή ανήκει στο οργανική της θέση, είναι στη μονάδα της θεραπείας παιδών του Ρίου. Βέβαια, με αυτό το σκεπτικό πιστεύω ότι κάποιος τελικά δεν θέλησε να δώσει. Άρα λοιπόν δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις. Εκεί καταλήγουμε. Νομίζω πως δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις, με την έννοια του έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να προκυρηθούν και οι τέσσερις θέσεις και οι τέσσερις ταυτόχρονα θέσεις, για να φανεί ότι υπάρχει πληρότητα όλων των θέσεων. Άρα δεν θα επιφορτιστεί ένας ή δύο αναισθησιολόγοι το εφημεριακό καθεστώς όλου του μήνα. Θεωρώ πως θα ήταν πιο ανώδυνο και πιο εύκολο για κάποιον. Άρα, από την άλλη, τώρα τι περιμένουμε? Έχουμε φτάσει πάλι στο σημείο 0. Έχουμε φτάσει πάλι στο σημείο 0. Πιστεύω τώρα πια ότι, και νομίζω πως έτσι θα λειτουργήσει το θέμα. Οι κινήσεις που θα γίνουν πια θα είναι άμεσα, στο άμεσο μέλλον, να προκυρηθούν και οι τέσσερις θέσεις, ώστε να υπερπηδηθεί το εμπόδιο Πότε θα γίνει αυτό? Έχουμε την υπόσχεση του συντομότερου δυνατού. Μάλλον θα γίνει. Είχε χθες διοικητικό συμβούλιο, έκτακτο διοικητικό συμβούλιο το νοσοκομείο. Πάρθηκε η απόφαση να πιεστεί το Υπουργείο να κάνει την προκήρυξη στο άμεσα. Θεωρώ ότι όπως άμεσα προκήρυξε τις δύο αυτές θέσεις, το ίδιο σύντομα και άμεσα, δεν θέλω να φανώ ασυνεπής σε αυτό που θα πω και να πω ότι σε δύο μήνες θα έχουμε τελειώσει, αλλά θεωρώ ότι το χρονικό διάστημα θα είναι πολύ σύντομο. Ο κύριος Πλεύρης, από τη στιγμή που ανέλαβε και προσωπικά την ευθύνη, θα πρέπει να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον. Έτσι υποσχέθηκε και θεωρώ πως θα το κάνει. Έδειξε ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα σαν προσωπικό στοίχημα. Το Καραμανδάνιο να λειτουργήσει άμεσα, με όποιο κόστος μας είπε τότε. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε, κύριε Γραμματίκα, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για το Καραμανδάνιο. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Αν σκεφτούμε ότι τουλάχιστον οι δύο μήνες, αν είναι δύο μήνες, το καλοκαίρι είναι Ιούλιος και Αύγουστος. Ακριβώς, και ο Σεπτέμβρης θα πάει έτσι. Θεωρώ ότι όποια λύση, αν υπάρχει, θα υπάρξει από τις αρχές του φθινοπόρου και μετά. Αυτού του τύπου όπως είμαστε τώρα, τα χειρουργεία γίνονται. Οι επεμβάσεις, οι προγραμματισμένες, διενεργούνται. Γίνονται, όμως ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτό να σταματήσει. Ναι, θα μπορούσε να. Όπως θα μπορούσε. Έγινε θα και πριν από θα μπορούσε, ένα μήνα περίπου. Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι που έρχονται είναι από αλλού, έρχονται βέβαια με εντολή, έρχονται με εντολή του κάποιου από το Υπουργείο, τους λέει το Υπουργείο να έρθουν, δέχονται βέβαια, δεν τους υποχρεώνει, ούτε σε επιβάλλει κανένας να έρθουν, οι διαθελήσεις έρχονται, αλλά παρόλα αυτά είναι μια κατάσταση κατά την οποία κάποια στιγμή, ίσως θεωρώ, κάποια στιγμή να πει κάποιος, εγώ δεν θέλω να πάω από την Αθήνα στην Πάτρα, για ποιο λόγο άλλωστε να πάω. Αν δεν υπάρξει μια κατάσταση στο προσωρινό μόνιμης λύσης, έστω προσωρινό, θέλω να πω ότι κάποιος ιδιώτης που θα αναλάβει μόνιμα, μιλάμε για όσο διάστημα δεν υπάρχει προκήρυξη και δεν καλυφθούν οι μόνιμες θέσεις του οργανισμού του νοσοκομείου. Γι' αυτό λοιπόν όσο υπάρχει ένας ιδιώτης που αναλάβει να είναι μόνιμα στο νοσοκομείο με την υπάρχουσα αναισθησιολόγο και με τις μετακινήσεις που έχουν γίνει, με την υπάρχουσα αναισθησιολόγο που ειδικευμένη στα παιδιά, και με τις μετακινήσεις που έχουν γίνει από τα άλλα νοσοκομεία στο Καραμανδάνιο, από το Γενικό Κρατικό Άγιος Ανδρέας είναι οι άλλες μετακινήσεις που υπάρχει στο Καραμανδάνιο, θεωρώ ότι το θέμα δεν λύνεται, αλλά δεν θα φτάσουμε και στο σημείο το Καραμανδάνιο να είναι ένα διακομιστικό κέντρο προς την Αθήνα, να στέλνουμε τα περιστατικά στην Αθήνα. Βέβαια, ξέρετε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε μεταφερόμενους γιατρούς, κύριε Γραμματίκα. Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Και έτσι. Και αυτό δεν είναι ιατρική. Έτσι. Δεν είναι ιατρική. Και δεν είναι σύγχρονες συνθήκες εργασίας ενός γιατρού, ενός εργαζόμενου, τέλος πάντων, γενικώς σε ένα νοσοκομείο. Αλήθεια δεν είναι. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και εσείς οι εργαζόμενοι, αλλά και όλοι πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή γι' αυτό το καλοκαίρι, αφού λέτε και εσείς ότι θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο πραγματικά. Θέλω μόνο να κλείσω λέγοντας ότι δεν είναι και το νοσοκομείο άμυρο ευθυνών, γιατί τα κάστρα πέφτουν από μέσα.
Και τι εννοείτε? Θεωρώ ότι υπάρχουν κινήσεις, προσωπική μου εκτίμηση είναι, θεωρώ ότι υπάρχουν κινήσεις μέσα από το Καραμαδάνιο που εμποδίζουν εντός εισαγωγικών το να αναπτυχθεί, να γίνουν αυτές οι κινήσεις, να αναπτυχθεί το Καραμαδάνιο, να προχωρήσουν οι διαδικασίες της. Δηλαδή, λέτε ότι κάποιοι μπαίνουν εμπόδιο. Κάποιοι θεωρώ ότι με τις κινήσεις που κάνουν, με αυτά που λένε, με αυτά που. Και απ' έξω και εκτός Καραμαδανίου, με αυτά που αφήνουν να εννοηθούν, αυτός που ακούει ότι το Καραμαδάνιο έχει ανοίξει μια προκήρυξη, σκέφτεται ότι πώς θα πάω σε αυτό το νοσοκομείο. Αυτό είναι ίσως να σκεφτεί. Αυτό είναι μπάχαλο. Ξέρω γιατί να πάω εκεί. Κάτι μου φαίνεται ότι δεν πάει καλά και από μέσα. Από κάποιους από μέσα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, αλλά βέβαια δεν είναι της παρούς από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Γραμματίκα, για την παρουσίαση εδώ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και ανώδυνο. Το ελπίζω. Να είστε καλά. Προσωπικά το ελπίζω. Ευχαριστώ. Κάθε πέρσι και καλύτερα, ενώ η φετινή περίοδος είναι από τις χειρότερες που έχει γνωρίσει ο εμπορικός κόσμος της Πάτρας. Την Δευτέρα 11 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Πλην όμως, όπως εκτιμούν οι έμποροι, δύσκολα να αναστραφεί το κλίμα που επικρατεί στην αγορά, καθώς οι καταναλωτές δεν διαθέτουν χρήματα. Το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι έχουμε να ανταγωνιστούμε το κόστος της ενέργειας, είτε είναι σε καύσιμο, σε ηλεκτρικό ρεύμα ή ακόμα και στο σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι που έχει επηρεάσει αρκετά την αγορά. Και όλα αυτά λίγο πριν την έναρξη για φέτος των θερινών εκπτώσεων που αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Όπως αναφέρει η ισχύουσα νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περίοδου των εκπτώσεων. Φέτος οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν στις 11 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και σχετικές ανακοινώσεις από τους εμπορικούς συλλόγους όλης της χώρας. Χρήματα περισσεύαν, έχουν πάει στις αυξήσεις που έχουν αυτοί οι τρεις κλάδοι βάλει στην αγορά, με αποτέλεσμα να μένουν πάρα πολύ λίγα χρήματα για την κατανάλωση του λιανεμπορίου, με αποτέλεσμα να έρχεται σε πολύ δυσμενή θέση το λιανεμπόριο. Θέμα επιβίωσης, θα έλεγα, έχει φτάσει στο σημείο. Είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή. Αρνητικός πάντως παράγοντας είναι και οι αλλεπάλληλες καραντίνες και οι περιορισμοί των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα όσα χρήματα διαθέτουν οι πολίτες να ανταξιοποιούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές για να ανακτήσουν δυνάμεις και κουράγιο για τον δύσκολο χειμώνα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Δυσκολεύεται να κινηθεί η αγορά, παρότι το γεγονός ότι έχουν ήδη ξεκινήσει προσφορές με καλύτερες τιμές και εν ώψη των εκτόσεων που θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερη κίνηση αυτό το διάστημα και είναι πολύ ανησυχητική η περίοδος αυτή. Σε υπέρβαση του αδιεξόδου για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οδηγείται ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας, καθώς οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων και Ενωμένο Πατρινό Εμπόριο, φέρεται να κατέληξαν χθες σε συμφωνία συνεργασίας, έτσι είναι, Σωτήρη? Ναι, από ό,τι δίνουν τα πράγματα, σε ένα τέταρτο περίπου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, που προέκυψε από τις εκλογές. Από όσο έχουμε μάθει, η υποψηφιότητα για τη θέση του Πρόεδρου θα καταθέσει ο επικεφαλής του δεύτερου σε ψήφους συνδυασμού, ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, δηλαδή ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, που είχε παρατηθεί, θυμόμαστε, τον περασμένο Απρίλιο, και θα έχει τη στήριξη του Γιώργου Βαγενά. Έτσι, οι δύο άνδρες δηλαδή του Εμπορικού Συλλόγου, οι οποίοι είχαν έρθει σε ρήξη πριν από 3-4 μήνες, πλέον προσέρχονται συνεργαζόμενοι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και πολλοί θα μπορούσαν να ρωτήσουν τι έχει προκύψει. Να πούμε τι έχει προκύψει. Κοίταξε να δεις, το βασικό ζήτημα ήταν το Μητρό.
Μαζικές διαγραφές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα είχαν προκαλέσει επανάσταση στο εσωτερικό του Εμπορικού Συλλόγου και ένας από τους λόγους που, και μάλλον ένας από τους όρους που είχε θέσει από ό,τι φαίνεται ο Κώστας Ζαφυρόπουλος ήταν αυτός, να ξαναγίνει η καθάριση και να επιστρέψουν οι έμποροι που διαγράφησαν το προηγούμενο διάστημα για τυπικούς περισσότερο λόγους παρά ουσιαστικούς. Αυτή η διαδικασία από ό,τι μαθαίνουμε θα επαναληφθεί μέσα από μια διαπαραταξή επική επιτροπή. Μάλιστα. Και αυτός ήταν ο όρος που είχε θέσει ο Κώστας Ζαφυρόπουλος. Τώρα, ο Γιώργος Βαγενάς, προκειμένου να χάσει τα πάντα, από ό,τι φαίνεται υποχρεώνεται ή μάλλον αναγκάστηκε σε αυτή τη συνεργασία και να στηρίξει την υποψηφιότητα και να ψηφίσει και αυτός με τη σειρά του την, θεωρείται ήττα τον για Κώστα Ζαφυρόπουλο. Συνολικά, αν και ήρθε πρώτος... Ποια είναι τα σχόλια? Τα σχόλια είναι ότι αν και ήρθε πρώτος ψήφους και πρώτος συνδυασμός, έχει χάσει. Γιατί πρώτα απ' όλα έχασε την απόλυτη πλειοψηφία ο συνδυασμός του από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Θεωρείται ότι ο συνδυασμός του το προηγούμενο διάστημα έκανε 400 εγγραφές νέων μελών στον Εμπορικό Σύλλογο, προχώρησε σε περίπου 1.500 εγγραφές και εντούτοις δεν κατάφερε να έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Οι ψήφοι που πήρε ο συνδυασμός ήταν λιγότεροι από αυτούς που ενέγραψε, από τα μέλη που ενέγραψε στον Εμπορικό Σύλλογο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία που προηγήθηκε. Από την πλευρά του Κώστας Ζαφυρόπουλος προφανώς προτιμά να συνεργαστεί με ένα συνδυασμό από ότι με δύο. Το ζήτημα από εδώ και πέρα είναι αν θα προχωρήσουν και οι άλλοι συνδυασμοί, αν θα στηρίξουν. Από ό,τι φαίνεται δεν θα στηρίξουν. Έχουν εκδώσει ανακοινώσεις ήδη από χθες οι οποίοι διαχωρίζουν τη θέση τους. Μάλιστα. Και θα πάμε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα σε μια θητεία Εμπορικού Συλλόγου που θα έχει έντονες στιγμές σίγουρα και έντονες και πολλές διαφωνίες. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη, καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.